φυσικά περιμένουμε τα αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Αλλάζουν οι ισορροπίες του Λέμα. Αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να μιλήσω. Σίγουρα. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία τουλάχιστον για μια πρώτη νίκη στα play-off. Υπάρχει απογοήτευση γενικά σε όλο στα αποδυτήρια μέσα. Δυστυχώς έγινε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε άλλα 4 μάτς. Το να τα παρατήσουμε δεν είναι αυτός ο δρόμος. Σε 3 μέρες πάλι παίζουμε παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε. Και... απογοήτευση είναι για τις μορφή των βαθμών ή για την εμφάνιση? Περισσότερο νομίζω για το αποτέλεσμα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι δεν δεχτήκαμε καμία φάση από την αντίπαλη ομάδα. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε, είχαμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρια. Θέλει και λίγο τύχη. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας σωστά και έπινε το 0-0. Τι έχει σήμερα από το πέρα από το νομίζω αυτό. Δεν νομίζω να. Σίγουρα ο κόσμος είναι απογοητευμένος, όμως δεν νομίζω ότι έλειψε η διάθεση και η προσπάθεια. Και το πάθος στο παιχνίδι. Αν έμπαινε ένα γκολ, τώρα θα τα μιλάγαμε διαφορετικά. Αλλά αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο. Και μετά από ένα γκολ, όλοι είναι καλοί και η ομάδα παίζει καλά. Καλά. Στο δοκάρι όμως δεν παίζει η ομάδα καλά και δεν είναι καλή η παίκτη. Λένε τα μία ενδύμου. Παρ' όλα αυτά, ήταν μία επίσκεψη στι πυρώσει αυτή που έκανε ο μεγάλο τόσο ώρα στο δοκάρι. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Ας οδείστε τον ίδιο, αυτός πήρε την πρωτοβουλία να μας μιλήσει, οπότε ας σας πει αυτός τι και πώς. Εντάξει, τα παιχνίδια είναι έξι όλα κιόλα. Όσο περνάνε τα παιχνίδια, δεν έχεις περιθώρια λαθών. Οι βαθμοί τελειώνουν, τα παιχνίδια τελειώνουν. Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσουμε, όπως ήταν και σήμερα αυτός ο σκοπός. Αλλά έμεινε το 0-0. Δεν έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Σε 3 μέρες πάλι πρέπει να ξεκουραστούμε. Είναι ούτε 3 μέρες, οπότε το ξεχνάμε το σημερινό και συνεχίζουμε.